10 λεπτά για το πολύ προσωπικό με την προσοχή σα και μετά είστε ελεύθεροι. Θα ήθελα να σα πω ότι σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μα τον κύριο Φιγκάρδη, τον πρόεδρο τη εταιρεία Εθελοσκλήρωση, την συνεργάτη του την κυρία Παυλίδου, η οποία βρίσκεται πίσω στι εμβολυψίε, και κάποια μέλη τη εταιρεία, τη ιδιωτική εταιρεία που ενισχύουν την προσπάθεια αυτή, οι οποίοι επέλεξαν το δίνα μα για να δούμε να κάνουμε αυτέ τι μετρήσει και να κάνουμε και μια ενημέρωση. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω τον κύριο Φιγκάρδη, ο οποίος είναι αρχαιολόγος στην επικότητα, το ξαναλέω πρόεδρος της εταιρείας αυτής, και να του δώσω το λόγο να μας πει δύο λόγια από την πλευρά του. Εν συνεχεία θα κάνουμε δύο σύντομες ομιλίες, θα πω και η κυρία Παυλίδου, και θα συνεχίσουμε ή και συμπρόμω στο δύο διεκτικέ ευκαιρίε. Ευχαριστώ πολύ και επιθυμένο το λόγο. Λοιπόν, καλημέρα και από εμένα. Στην ωραία σας πόλη έρχομαι για πρώτη φορά. Αυτές οι εκδηλώσεις τις κάνουμε εδώ και 5 χρόνια σε διάφορες πόλεις της Βορείου Ελλάδος, σαν εταιρεία Εθελοσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος. Είναι μια προσφορά δική μας στον κόσμο για να ενημερωθεί ο κόσμος τι είναι αθελοσκλήρωση. Και αθελοσκλήρωση είναι το πουρί που μαζεύει το αγκείο, ο σωλήνας που τρέχει αίμα στον οργανισμό μας. Αυτό μαζεύει πουρί και όταν μαζεύεται πουρί στενεύει το αγκείο ή όταν σπάσει αυτό το πουρί είναι το έφα μυοκαρδίου. Και θα ακούτε ότι το έφα μυοκαρδίου και τα εγκεφαλικά είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας στον κόσμο και στη χώρα μας. Και ξέρετε τι σημαίνει αναπηρία ένας άνθρωπος να πάθει έφαμα στα 40 του. Από και πέρα θέλει σύνταξη μέχρι τα 80 είναι. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι που είναι αυτό το κομμάτι της πίεσης. Πριν όμως μπούμε ακριβώς στο θέμα πίεση, ξεκινάμε με κάποια εισαγωγικά που έχουν να κάνουν με την αθυροσκλήρωση, τις καρδιακές παθήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης. Όταν λέμε αθυροσκλήρωση, περιγράφουμε στην ουσία μια κατάσταση που σημαίνει μια σκλήνση του αγκείου, όλων των αγκείων που διατρέχουν τον οργανισμό μας και κυκλοφορούν μέσα σε αυτό το αίμα. Εδώ είναι κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες, οι οποίες θεωρώ ότι μπορούμε να τις καταλάβουμε αρκετά, με την έννοια ότι ξεκινώντας από ένα φυσιολογικό αγκείο, φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου ένα αγκείο αρχίζει να σχηματίζει αυτή την πλάκα, αυτή τη βρωμιά δηλαδή στο τούπομά του, η οποία πλάκα μπορεί να φτάξει όλο το αγκείο ή να σπάσει και να δημιουργήσει ανάλογες καταστάσεις. Όταν φτάσουμε σε προχωρημένα στάδια που έχουμε μεγάλη πλάκα ή ρυθμένη πλάκα, τότε πλέον έχουμε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν προβλήματα. Κάνουν είτε μία εικόνα στη Θάκη που θα καταλήξουν στο νοσοκομείο, είτε μία εικόνα που ξέρουν πράγματα στο μυοκαρδίο. Σε ό,τι αφορά την αθυροσκλήρωση, η εξέλιξή τη μπορεί να είναι γρήγορη ή αργή. Και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με το ίδιο το άτομο που εμφανίζει το πρόβλημα και με τις συνοδές παθήσεις που αυτό το άτομο έχει. Να πάτε κοντά στη...